grass is made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, 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 hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα του Viva και σήμερα. Βρισκόμαστε στον πολύ όμορφο χώρο της Medlux Yachts and Villas, μία ανάσα πριν από τις γιορτές. Και δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ ήδη έχω αρχίσει και μετράω αντίστροφα. Ας ξεκινήσουμε. Γλυπτό του Κωστή Γεωργίου, το έργο τέχνης που κοσμεί πλέον τον άβλιο χώρο του Υπουργείου Εσωτερικών. Το καταπληκτικό έργο τέχνης είναι μία δωρεά των αδελφών Γιώργου και Νίκου Ξυλούρη και της Angie Inox. Το έργο ονομάζεται Παίγνιον και νομίζω ότι στην τέχνη τα πολλά λόγια φλάπτουν. Εκείνο που έχει σημασία είναι η οπτική προσέγγιση του έργου και νομίζω ότι ο καθένας θα αξιολογήσει αναλόγως το έργο. Εγώ να πω ότι βλέπω στον Κωστή, βλέπω σπουδαία γλυπτά και σπουδαία ζωγραφική. Είναι από τους καλλιτέχνες που προσωπικά αγαπώ και εκτιμώ πολύ το έργο τους και έχει μια σημασία για την Ελλάδα τώρα το βλέπω ευρύτερα. Το να μπορούμε να έχουμε σε δημόσια θέα, σε δημόσιους χώρους, τέτοιου είδους εργατέχνες. Τώρα λοιπόν δεν είχαμε προϋπολογισμό για να αγοράσουμε τίποτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ευτυχώς βρέθηκαν αυτοί εδώ οι καλοί άνθρωποι, οι οποίοι μας το δώρησαν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, διότι εδώ η αξία είναι διπλή. Και της αναγνώρισης του έργου του Κωστή, αλλά και της αναγνώρισης του έργου αυτό έρχεται σε έναν δημόσιο χώρο, σε ένα δημόσιο κτίριο. Σας ευχαριστούμε λοιπόν εκπροσωπώντας είναι επιχειρηματίες στον ιδιωτικό τομέα το γεγονός ότι μας το δωρήσατε και μας επιτρέψατε να έχουμε αυτό που θα δούμε σε λίγο στο δημόσιο χώρο. Γεωργίου, θα ήθελα να μου πείτε πώς αισθάνεστε σήμερα που γίνονται τα αποκαλυπτήρια από το καταπληκτικό γλυπτό σας, το οποίο θα κοσμεί από εδώ και πέρα την είσοδο από το Υπουργείο Εσωτερικών. Καταρχάς, είμαι πολύ χαρούμενος, όπως καταλαβαίνετε, για αυτή την εγκατάσταση του γλυπτού Παίγνιον και είναι μια ωραία ιδέα, ας πούμε, που πραγματοποιήθηκε λόγω της αγάπης του Υπουργού, του Μάκη του Βορύδη, για την τέχνη. Και βεβαίως η αγάπη του, η βοήθεια και η χορηγία των αδερφών Ξυλούρη, οι οποίοι χορηγούν αυτό το έργο στο Υπουργείο Εσωτερικών. Και όλη αυτή η θετική άβρα που μας περιβάλλει, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό, γιατί είναι ένα γλυπτό που κοσμεί εκτός από την είσοδο του Υπουργείου Εσωτερικών. Είναι ορατό το γλυπτό και από το δρόμο. Άρα λοιπόν είναι ένα κοινό έργο, ένα δημόσιο έργο, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι καθένας θα μπορεί περνώντας να το βλέπει. Θα ήθελα να μου πείτε λίγα λόγια για το γλυπτό σας, το Παίγνιον όπως ονομάζεται. Αυτό λοιπόν το έργο Παίγνιον, λέγεται Παίγνιον γιατί έχει μια σημειολογική αναφορά στα αρχαία ταυροκαθάψια, όπου εκεί, όπως τα γνωρίζετε, γινόταν παιχνίδια με τους Σταύρους. Έτσι λοιπόν είναι μια σύγχρονη μορφή, μια σύγχρονη αντίληψη για αυτό το τόσο παλιό θέμα το οποίο είναι τα αρχαία ταυροκαθάψια.
Βορύδη, είστε γνωστός φιλότεχνος και τώρα κάνατε ένα βήμα παραπάνω, φέρατε την τέχνη στο Υπουργείο σας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς έγινε αυτό, γιατί επιλέξατε το συγκεκριμένο γλυπτό του καλλιτέχνη Κωστή Γεωργίου και βεβαίως αν πρόκειται για μια αρχή παράδειγμα και για τα υπόλοιπα Υπουργεία. Το πρώτο και σημαντικό είναι να πω ότι παρά το ότι θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια πολιτική με την οποία να οι δημόσιοι οργανισμοί να μπορούν να αποκτούν έργα τέχνης, παρά τα αυτά αυτό προφανώς για δημοσιονομικούς λόγους δεν το έχουμε. Επομένως η αλήθεια είναι ότι όταν είδα αυτό το έργο και μου άρεσε πάρα πολύ, σκέφτηκα αμέσως, θα πω τώρα γιατί αυτό το έργο είναι ένας διάλογος με την παράδοσή μας, είναι τα ταυρακοθάψια, άρα είναι η μινωική χρόνη, είναι ένα παιχνίδι των προγόνων μας στην Κρήτη, για το οποίο υπάρχουν τοιχογραφίες και κανείς μπορεί να τις δει, και ταυτόχρονα βέβαια είναι σύγχρονη τέχνη. Άρα είναι ένας διάλογος, ας το πω, των πιο σύγχρονων ρευμάτων με την παράδοσή μας. Από που φάνηκε όλο αυτό πολύ ενδιαφέρον και βέβαια πέρα, αν θέλετε, από το ενοιολογικό και την ανάλυση, μου άρεσε και πολύ. Και σκέφτηκα ότι θα ήταν ωραίο, ειδικά επειδή αυτό το κτίριο στη Βασίλισσα Σοφίας είναι ένα κλασικό, επίσης ωραίο, μοντερνιστικό κτίριο, ότι ο διάλογος αυτού του γλυπτού με τον συγκεκριμένο χώρο θα ήταν μια ωραία ιδέα. Τώρα που το βλέπω, επίσης το βλέπω δηλαδή εδώ στο χώρο, μ' αρέσει, ας θέλετε, ακόμα περισσότερο. Τώρα βέβαια εκεί, γι' αυτό λέω ότι επειδή εμείς δεν είχαμε καθόλου χρήματα προκειμένου να το αγοράσουμε αυτό το γλυπτό και δεν είχαμε προϋπολογισμό στο Υπουργείο, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους ανθρώπους που μας το δώρησαν, γιατί είναι σημαντικό επιχειρηματίες, αποφάσισαν, αγόρασαν ουσιαστικά το γλυπτό και το δώρησαν στο Υπουργείο Εσωτερικών για να έρθει σε αυτό το χώρο. Το εκτιμώ ιδιαιτέρως, στη τελευταία ανάλυση θα μπορούσαν να το είχαν πάρει και να το πάνε σπίτι τους. Όμως το γεγονός ότι αποφάσισαν να το δώσουν στο δημόσιο χώρο είναι μια, κατά τη γνώμη μου, σπουδαία πράξη και ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα μπορέσουμε να έχουμε, ας το πω, την δυνατότητα που δεν έχουμε τώρα, να έχουμε και μια πολιτική αγοράς έργων τέχνης στο ελληνικό δημόσιο, χωρίς αυτό να θεωρείται, ας το πω, σπατάλη ή πολυτέλεια. Δεν την έχουμε αυτή τη στιγμή. Όταν καταφέρουμε να ξεπεράσουμε τα θέματά μας στα δημοσιονομικά, ίσως θα πρέπει να αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό σε δημόσιους χώρους να εκτίθονται ειδικά έργα Ελλήνων καλλιτεχνών και ο Κωστής ο Γεωργίου είναι από τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες που έχουμε. Θα ήθελα να μου πείτε πώς πήρατε την απόφαση να κάνετε αυτή την δωρεά από το καταπληκτικό γλυπτό του καλλιτέχνη Κωστή Γεωργίου που θα κοσμεί την είσοδο του Υπουργείου Εσωτερικών. Η αγάπη μας για την πόλη και η αγάπη μας για την τέχνη μας οδήγησε να κάνουμε αυτή τη δωρεά σε αυτό το όμορφο σημείο για να μπορεί να το παρακολουθεί και όλος ο κόσμος. Είχαμε την τιμή μέσω του κύριου Κωστή Γεωργίου να κάνουμε αυτή τη δωρεά που είναι ένας πολύ αναγνωρισμένος καλλιτέχνης. Και έτσι, επειδή αγαπάμε και την τέχνη και την παρακολουθούμε, πιστεύουμε ότι χρειάζεται αυτή η πόλη ακόμα περισσότερο τέχνη και αυτό ήταν το κίνητρο για μας. Δόκτωρ Αρχοντοβασίλης Φώτης, εξειδικευμένος χειρουργός στις κύλες, διδάκτορ Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, διευθυντής της 6ης Χειρουργικής Κλινικής και του Κέντρου Αριστείας Χειρουργικής Κυλών στο νοσοκομείο Metropolitan General, μας μιλάει για την κύλη του κοιλιακού τυχώματος, ένα χειρουργικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Κύριε Αρχοντοβασίλη, τι είναι οι κύλες του κοιλιακού τυχώματος? Οι κύλες του κοιλιακού τυχώματος, και για να μην μπερδευτούν οι τηλεθεατές σας, όχι οι κύλες της μονιλικής στήλης, μιλάμε για το κοιλιακό τυχώμα. Φανταστείτε ότι είναι κάποια χάσματα, κάποιες τρύπες στο κοιλιακό τυχώμα που δημιουργήθηκαν για κάποιο λόγο και που επιτρέπουν
στα σπλάχνα μας, σε ένα τμήμα εντέρου, να βγαίνει μέσα από την κοιλιά, διά της τρύπας αυτής προς τα έξω και να δημιουργεί αυτά τα προβλήματα. Τι προβλήματα δημιουργούνται αν δεν αντιμετωπιστεί μια κύλη γρήγορα? Όπως βλέπετε και στη φωτογραφία, αυτό το τμήμα εντέρου που βγαίνει προς τα έξω είναι αυτό που δημιουργεί και το πρόβλημα. Ξέρετε, το έντερό μας δεν είναι φτιαγμένο να χώνεται μέσα σε τρύπες. Είναι φτιαγμένο να ζει ελεύθερο μέσα στην κοιλιά μας. Αν μπει μέσα στην κύλη, μέσα στην τρύπα, τότε είναι πιθανό σε ένα μικρό ποσοστό ασθενών να πάθει περίσφυξη, δηλαδή να στρίψει, να μην μπορεί να ξαναμπεί μέσα, με αποτέλεσμα σιγά σιγά να αρχίσει να συμπεφορείται το έντερο και να καταλήξουμε να έχουμε διάτρηση. Κάτι το οποίο θα οδηγήσει σε επίγουσα επέμβαση στον ασθενή μας, κάτι το οποίο δεν το θέλουμε. Αυτό είναι το σημαντικό πρόβλημα της κύλης. Και το δεύτερο σημαντικότερο είναι ότι όσο αφήνουμε μία κύλη, τόσο θα μεγαλώνει. Όσο καθυστερούμε να τη φτιάχνουμε, όλο και χειρότερο θα γίνεται το πρόβλημα. Γιατί με ποιο τρόπο θεραπεύονται? Καλώς κακώς, η μόνη θεραπευτική αντιμετώπιση είναι η χειρουργική. Ξέρετε, κάποτε που είχα πάει στην Ινδία, περνούσε ένα λεωφορείο και πάνω είχε μια πινακίδα ότι η θεραπεία κύλης γίνεται με ένα ειδικό τσάι. Αυτό το παίρνω, το φωτογράφησα, το βάζω για αστείο στα διάφορα συνέδρια στα οποία μιλάω. Δεν υπάρχουν ούτε τσάγια, ούτε χάπια, ούτε ειδικές ασκήσεις, ούτε ζώνες. Μόνο η χειρουργική επέμβαση να αποκαταστήσει ένα μηχανικό πρόβλημα που είναι η κύλη, να ξαναφέρει το περιεχόμενο μέσα, να βάλει ένα πλέγμα για να μπορέσει ο ασθενής πια να ζει ήσυχα τη ζωή του χωρίς το φόβο της περίσφυξης. Ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις στην χειρουργική των κυλών? Υπάρχουν κάποιες νεότερες καινοτόμες τεχνικές? Ωραία ερώτηση. Μέχρι και το 2012 και για τα τελευταία περίπου 30 χρόνια είχαμε τις ίδιες σταθερές επεμβάσεις που είχαν πρωτοπαρουσιαστεί από το 1990. Βέβαια υπήρχαν και πιο παλιά οι κλασικές επεμβάσεις, αλλά το 1990 έγινε η επανάσταση λαπαροσκοπικής χειρουργικής. Πέρασα λοιπόν 30 χρόνια που κάναμε τα ίδια πράγματα. Τα τελευταία χρόνια έχουμε πια καινούργιες τεχνικές που έχω και τη χαρά και την περηφάνεια και την τιμή η ομάδα μου να τις έχει φέρει πρώτη στην Ελλάδα. Είναι οι τεχνικές ETEP, έτσι λέγονται, είναι μια ομάδα τεχνικών με τις οποίες αποκαθιστούμε τις κύλες του κοιλιακού τυχώματος κυρίως με τη χρήση ρομπότ, αλλά με έναν ιδιαίτερο πρωτοποριακό τρόπο όπου το πλέγμα θα μπει ανάμεσα στους μυς και όχι μέσα στην κοιλιά, όπου οι τομές θα είναι πολύ πιο περιορισμένες, κυρίως αν γίνονται ρομποτική επέμβαση, όπου ο ασθενής θα είναι πολύ πιο ασφαλής και η επανακατασκευή του θα είναι τέλεια. Δεν θα είναι όπως παλιά μια τρύπα που την καλύψαμε με ένα πλέγμα, αλλά θα έχουμε ξαναφτιάξει το κοιλιακό τείχωμα. Τι ρόλο παίζει η ρομποτική χειρουργική? Έχει θέση στη χειρουργική των κυλών? Αυτές οι τεχνικές, οι καινούργιες, οι ETEP, έγιναν μοναδικές γιατί δίνουν τα καλύτερα τους αποτελέσματα χρησιμοποιώντας τη ρομποτική χειρουργική. Το ρομποτικό χειρουργικό σύστημα είναι ένα σύστημα το οποίο είναι βοηθός του χειρουργού. Δεν κάνει ό,τι θέλει από μόνο του. Ο χειρουργός είναι αυτός ο οποίος το χειρίζεται και πρέπει σίγουρα να είναι πιστοποιημένος και εξειδικευμένος στη ρομποτική χειρουργική πριν κάνει οποιαδήποτε τέτοια επέμβαση. Άλλωστε, πλέον το κράτος δεν αφήνει οποιοδήποτε χειρουργό να χειρουργήσει ρομποτικά, δεν έχει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις. Το ρομποτικό σύστημα έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Όπως βλέπουμε και στο βίντεο, το ρομπότ έχει μια απίστευτη ακρίβεια κινήσεων. Γι' αυτό λέγεται και ρομπότ. Γιατί ελέγχονται όλες οι ρυθμίσεις του από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η κάμερά του είναι μια τρισδιάστατη στερεοσκοπική κάμερα. Βλέπουμε απίστευτα καλά το εσωτερικό της κοιλιάς και το χειρουργικό μας πεδίο. Επίσης, ο χειρουργός κάθεται. Όπως κάθομαι εγώ αυτή τη στιγμή εδώ στο γραφείο, έτσι καθόμαστε και την κονσόλα του ρομπότ και κάνουμε τις κινήσεις. Δεν κουραζόμαστε τόσο πολύ όπως την ανοιχτή ή στη λαπαροσκοπική χειρουργική. Αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ρομποτικού συστήματος κάνουν τις επεμβάσεις πιο ασφαλείς, πιο άνετες, πιο καλές, αν θέλετε, και για τον χειρουργό και για τον ασθενή. Και στις κύλες το ρομποτικό σύστημα βοηθάει πάρα πολύ. Αυτές οι νέες τεχνικές ETEP κυρίως φτιάχτηκαν για να γίνονται ρομποτικά. Με το ρομποτικό σύστημα ανθίζουν, αν θέλετε να πούμε και αυτή τη λέξη. Γίνονται καλύτερα στα χέρια ενός εξειδικευμένου χειρουργού κυλών. Χρειάζεται ένας χειρουργός να είναι εξειδικευμένος στη χειρουργική των κυλών, ενώ ότι μπορεί οποιοδήποτε χειρουργός να κάνει μια τέτοια εγχείρηση? Αυτή είναι μια εξαιρετική ερώτηση και πρέπει να πούμε ότι πολύ συχνά δεν γίνεται αυτή η ερώτηση στους χειρουργούς. Ναι, πρέπει ο χειρουργός να μην είναι απλά ένας γενικός χειρουργός. Ο χειρουργός ο οποίος θα αναλάβει ένα δύσκολο μάλιστα περιστατικό μεταχειρητικής κύλης
θα πρέπει να είναι εξειδικευμένος για να κάνει αυτή την επέμβαση. Ξέρετε, στην Αμερική αυτή τη στιγμή η χειρουργική των κοιλών είναι μια ξεχωριστή ειδικότητα. Δηλαδή κάνουν μόνο χειρουργική των κοιλών του κοιλιακού τυχώματος. Αυτό σιγά σιγά το προσπαθούμε και εμείς μέσω και της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοσκοπικής Χειρουργικής που είμαι αντιπρόεδρος. Το προσπαθούμε να το κάνουμε και στην Ελλάδα και θα γίνει σε λίγο καιρό. Για να μπορέσει ένας χειρουργός να κάνει εξειδικευμένες τεχνικές, θα πρέπει να τις έχει σπουδάσει. Θα πρέπει να έχει βγει στο εξωτερικό, να έχει μάθει από τους κορυφαίους. Βλέπετε τις φωτογραφίες με πόση χαρά ποζάρω ανάμεσα στους δασκάλους μου από Ευρώπη και από Αμερική. Θα πρέπει να έχει καταναλώσει μήνες ολόκληρους πάνω σε αυτές τις τεχνικές για να μπορεί να τις εφαρμόσει όπως κάνουμε εμείς και στους Έλληνες ασθενείς. Δεν είναι εύκολο ένας χειρουργός ο οποίος ξέρει μόνο μία τεχνική να την εφαρμόζει σε όλους. Κάθε τεχνική θα πρέπει να γίνεται στον ανάλογο ασθενή. Και μόνο ένας καλά εξειδικευμένος χειρουργός κοιλών μπορεί να κάνει διάφορες τεχνικές ανάλογα με το πρόβλημα του κάθε ασθενούς. Κύριε Αρχοντοβασίλη, θα ήθελα να μας μιλήσετε για αυτήν την τόσο σημαντική διάκριση που είχατε να πιστοποιηθείτε από την Αμερική ως μάστερ, κορυφαίος χειρουργός των κοιλών και να είστε και ο διευθυντής του Κέντρου Αριστείας στο νοσοκομείο Metropolitan General. Η αλήθεια είναι ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη μου χαρά τα δύο τελευταία χρόνια. Είναι το επιστέγασμα, είναι η επιβράβευση για όλες αυτές τις προσπάθειες. Ξέρετε, αυτό που σκεφτόμασταν και με το νοσοκομείο στο οποίο εργάζομαι, που έχω την τιμή να είμαι διευθυντής χειρουργικής κλινικής, αλλά και με τους συνεργάτες μου, ήταν πώς θα μπορούσαμε να δείξουμε στον κόσμο, αλλά και στους ίδιους μας τους συναδέλφους, ότι αυτό που κάνουμε είναι οργανωμένο. Ότι δεν είναι κάτι που το λέμε στα λόγια. Και επειδή δυστυχώς ακόμα στην Ελλάδα δεν υπάρχει οργανισμός πιστοποιήσεων για τις χειρουργικές ειδικότητες, αποταθήκαμε στην Αμερική. Στην Αμερική λοιπόν υπάρχει ένας σπουδαίος οργανισμός, ο SRC, το Surgical Review Corporation, βλέπετε και τις σφραγίδες, ο οποίος αναλαμβάνει να σε ξετινάξει, να το πω με απλά λόγια. Επί ένα χρόνο λοιπόν προσπαθούσαμε να αποδείξουμε και αποδείξαμε στο SRC ότι η δουλειά που κάνουμε είναι αυτή ακριβώς που λέμε. Μας ρώτησαν πόσα χειρουργία κάνατε, τι χειρουργία κάνετε, πού βρήκατε τις εξειδικεύσεις, τι πιστοποιήσεις έχετε, πού εκπαιδευτήκατε, τι αποτελέσματα είχατε στους ασθενείς, πήγαιναν καλά οι ασθενείς σας, το νοσοκομείο σας είναι καλό, κάνει σωστή δουλειά. Όλα αυτά λοιπόν τα αποδείξαμε, ήρθαν, μας έλεγξαν και πήραμε την πιστοποίηση μετά από 14 σχεδόν μήνες συνεχών ελέγχων. Πήραμε την πιστοποίηση σαν νοσοκομείο, σαν κέντρο αριστείας, που έχω τη χαρά να είμαι ο διευθυντής αυτού του κέντρου αριστείας. Με τα δικά μου περιστατικά το νοσοκομείο κατάφερε και έδωσε τις εξετάσεις του. Κατά συνέπεια φάνηκε ότι κάναμε καλή δουλειά. Και εγώ προσωπικά αναδείχθηκα ως Master Surgeon, γιατί η εκπαίδευσή μου, τα χειρουργικά μου περιστατικά, οι ασθενείς μου ήταν τόσο καλά, ώστε να μπορούν να πιστοποιηθούν γι' αυτό τον τίτλο. Συμβουλές ομορφιάς για να είμαστε πιο λαμπερές φέτος στις γιορτές μας δίνει η δερματολόγος Αμαλία Τσιατούρα από την Cosmetic Derma Medicine. Κυρία Τσιατούρα, ποιες θεραπείες μπορούν να ενισχύσουν τη λάμψη του προσώπου? Υπάρχουν αρκετές θεραπείες που μπορούν να μας αναζωογονήσουν και να δώσουν λάμψη στο πρόσωπό μας. Είναι κυρίως οι ενέσιμες θεραπείες, όπως είναι το Botox και το Ιαλουρονικό Οξύ, αλλά φυσικά και οι μεσοθεραπείες που κάνουν βαθιά ενυδάτωση, καθώς και το Fractional Laser, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ στην υφή της επιδερμίδας. Υπάρχει η κατάλληλη ηλικία για να διαλέξει κάποιος την θεραπεία που του ταιριάζει? Υπάρχουν κάποια ηλικιακά όρια, τα οποία όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να ακολουθηθούν. Με την έννοια ότι πάντα κοιτάμε τις ανάγκες του προσώπου. Για παράδειγμα, συνήθως κάνουμε το Botox μετά από κάποια ηλικία, μετά τα 30 συνήθως. Δεν σημαίνει όμως ότι ένα νέο άτομο, ακόμη και στα 25 του, μπορεί να έχει κάποια ρητίδα που τον απασχολεί και δεν μπορεί να κάνει Botox.
Επομένως, η ηλικία είναι κάτι σχετικό, να το πω έτσι. Φυσικά, άλλες θεραπείες όπως είναι η μεσοθεραπεία μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε ηλικία, το fractional laser επίσης. Επομένως, κοιτάμε πάντα τι χρειάζεται ένα πρόσωπο και δευτερευόντως την ηλικία. Μπορούμε να συνδυάσουμε το Botox με το υαλουρονικό οξύ? Φυσικά, είναι θεραπείες οι οποίες συνδυάζονται μεταξύ τους. Το Botox συνήθως εφαρμόζεται στο πάνω μέρος του προσώπου, μέτωπο, μεσόφρυο και μάτια. Το υαλουρονικό κυρίως στο μέσο και το κάτω πρόσωπο, δηλαδή με το υαλουρονικό μπορούμε να διορθώσουμε περιστοματικές ρητίδες, ρινοπαριακές, να δώσουμε όγκο στα χείλη μας, στα ζυγωματικά μας, να φτιάξουμε το jawline, να διορθώσουμε τους κύκλους κάτω από τα μάτια. Ακόμη και το σχήμα της μύτης μπορούμε να φτιάξουμε με το υαλουρονικό οξύ. Και οι δύο αυτές θεραπείες συνδυάζονται πολύ καλά μεταξύ τους και δίνουν ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα. Κυρία Τσιατούρα, τα αποτελέσματα είναι άμεσα? Τα αποτελέσματα των ενέσιμων θεραπείων, όπως για παράδειγμα το Botox, θέλει λίγες μέρες για να φανεί. Θέλει περίπου 10 με 15 μέρες για να έχουμε το τελικό αποτέλεσμα. Στο υαλουρονικό, το οποίο είναι υλικό που γεμίζει, φαίνεται άμεσα το αποτέλεσμα. Λίγα λεπτά μετά τη θεραπεία μπορεί κανείς να δει το τελικό του σχεδόν αποτέλεσμα. Τώρα, θεραπείες όπως είναι το fractional laser θέλουν σίγουρα συνεδρίες, επομένως θα πρέπει κανείς να περιμένει για να δει το τελικό το αποτέλεσμα. Θα ήθελα να μου πείτε πώς λειτουργεί η αυτόλογη μεσοθεραπεία PRP. Η αυτόλογη μεσοθεραπεία είναι η πιο top μεσοθεραπεία η οποία υπάρχει, καθώς γίνεται από το ίδιο μας το αίμα, γι' αυτό και λέγεται αυτόλογη. Παίρνουμε λίγο αίμα, το φυγοκεντρούμε, ξεχωρίζουμε το πλάσμα, το οποίο είναι πλούσιο σε αιμοπετάλια, ενεργοποιούμε το πλάσμα, στη συνέχεια το τοποθετούμε ενέσιμα στα σημεία στα οποία θέλουμε να βελτιώσουμε και επιταχύνουμε την ανάπλαση και την επούλωση του ίδιου μας του δέρματος. Μπορεί να συνδυαστεί με το fractional laser για βέλτιστα αποτελέσματα? Φυσικά, το PRP και το fractional laser συνδυάζονται πάρα πολύ καλά μεταξύ τους και ο συνδυασμός αυτός ονομάζεται Total Plasma Lift. Μπορεί να εφαρμοστεί το fractional laser αρχικά και αμέσως μετά, στα σημεία στα οποία θέλουμε να βελτιώσουμε και να πετύχουμε ανάπλαση, κάνουμε από πάνω το PRP. Έχουμε άριστα αποτελέσματα σε ρητίδες, σε σύσφυξη δέρματος, σε μείωση των πόρων, σε ουλές ακμής, ακόμα και σε ραγάδες του δέρματος. Πάμε πάρα πολύ καλά. Κυρία Τσιατούρα, ποιες από τις πάνω θεραπείες μας επιτρέπουν να επιστρέψουμε άμεσα στις δραστηριότητές μας? Όλες αυτές οι θεραπείες λάμψης, ενέσιμες θεραπείες, Botox, υαλουρονικό οξύ, μεσοθεραπείες, fractional laser, είναι ελάχιστα επεμβατικές θεραπείες και μπορεί ο ενδιαφερόμενος, κάνοντας τη θεραπεία του, αμέσως μετά να επιστρέψει άμεσα στις δραστηριότητές του. Η Cosmetic Derma Medicine δραστηριοποιείται σε 14 σημεία σε Ελλάδα και Κύπρο, 5 στην Αττική, 7 στην υπόλοιπη Ελλάδα και 2 στην Κύπρο. Η Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας Ζέτα Νικολάιτσου και η Κατερίνα Αγγέλου συζητούν για ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Για το πόσο επηρεάζει ένα παιδί στις μελλοντικές συντροφικές του σχέσεις η σχέση του με τους γονείς του. Πόσο είναι αλήθεια ότι η σχέση μας με τον γονέα ή το φροντιστή μας μπορεί να επηρεάσει τις συντροφικές μας σχέσεις? Ναι. Τη στιγμή που γεννιόμαστε, είμαστε καθαρό χαρτί. Δεν έχουμε γράψει τίποτα επάνω σε αυτό. Οι γονείς μας ή οι φροντιστές μας παίρνουν το στήλο και αρχίζουν και γράφουν επάνω σε αυτό το χαρτί. Τι θα γράψουν? Θα γράψουν τους φόβους τους, αλλά και την αίσθηση της ασφάλειας που έχουν και εκείνοι στη ζωή. Θα γράψουν τις λύπες, αλλά και τις χαρές τους. Οπότε, οι φροντιστές μας και οι γονείς, κοίταξε Κατερίνα, είναι πάρα πολύ σημαντικό και άλλο ένα σημείο. Το λέω και στις συνεδρίες, αλλά και στα σεμινάρια. Δεν έχει σημασία αν έχουμε γνωρίσει τους γονείς μας ή όχι. Είτε απουσία τους, είτε παρουσία τους στη ζωή μας, έχουν παίξει το ανάλογο ρόλο. Με αυτό μεγαλώνουμε. Επομένως, είμαστε οι πεποιθήσεις των γονέων μας
Είμαστε οι φόβοι των γονέων μας, αλλά είμαστε και οι χαρές τους. Μίλησες για τις σχέσεις μας με τους άλλους. Οι άλλοι είναι πολλοί τομείς της ζωής. Πού ακριβώς αναφέρεσαι και πώς το διαχειριζόμαστε αυτό? Από το 0 μέχρι 5 χρονών, η παρουσία του φροντιστή ή του γονέα στη ζωή μας είναι κρίσιμη. Εάν η μητέρα ή ο φροντιστής μας έχει πληγώσει πάρα πολύ, στη συνέχεια θα θέλουμε την εγκύτητα, αλλά θα τη φοβόμαστε πάρα πολύ. Γιατί θα τη φοβόμαστε? Γιατί θα πιστεύουμε ότι οι άλλοι θα μας απορρίψουν. Ότι οι άλλοι είναι καλύτεροι από εμάς και θα μπαίνουμε σε σύγκριση συνεχώς. Σε περίπτωση αν η μητέρα ήταν σπάνια διαθέσιμη, τότε αυτό το άτομο στη συνέχεια θα φοβάται στενές σχέσεις. Θα μεγαλώνει χτίζοντας ένα τείχος ανάμεσα στον εαυτό του και τους γύρω. Θα είναι προσκολλημένος πιο πολύ στα αντικείμενα παρά στους ανθρώπους. Εάν η μητέρα δεν ήταν καθόλου σταθερή και συνεπής στην συναισθηματική αλληλεπίδραση με το παιδάκι, τότε αυτό το άτομο θα αναπτύξει μία σχέση προσκόλλησης. Είναι οι λεγόμενοι ζηλιάριδες, πολύ συχνά αυτοί οι άνθρωποι κολλάνε πλέον στους ανθρώπους και δύσκολα βγαίνουν από τις σχέσεις. Φοβούνται πάρα πολύ την εγκατάλειψη και απομόνωση. Είναι οι άνθρωποι που μπορεί να τους πάρει και 10 χρόνια για να χωρίσουν. Αλλά υπάρχει και άλλος ένας τρόπος, ο υγιής, ο ασφαλής τρόπος συσχέτισης με τους άλλους ανθρώπους, που στη πρώιμη ηλικία το παιδάκι είχε διαθέσιμους τους γονείς του, συναισθηματικά το υποστηρίζανε και του μάθανε να χτίζει γη όρια, αλλά να σέβεται και τα όρια των άλλων ανθρώπων. Τώρα, εάν καταλάβουμε και καταφέρουμε να αλλάξουμε τη σχέση με τη μαμά, την επιρροή, ας το πω καλύτερα, από τη μαμά, θα μπορέσουμε να αλλάξουμε και να βελτιώσουμε και τη συντροφική μας σχέση παράλληλα? Καταρχάς, χρειάζεται να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν αλλάζουμε τους ανθρώπους, τους άλλους τους αφήνουμε στην ησυχία. Θα αλλάξουμε αυτό που έχουμε εντοβάλει για τη μητέρα μας ή για το φροντιστή μας. Εάν σε μια οικογένεια υπάρχουν 2-3 αδελφάκια και θα τους ζητήσουμε να περιγράψουν τη μαμά ή το φροντιστή, θα είναι 2-3 τελείως διαφορετικές απόψεις. Επομένως, ο καθένας χτίζει μέσα του μία δικιά του άποψη και σύμφωνα με αυτή βγαίνει στην ενήλικη ζωή και συσχετίζεται. Άρα, αλλάζοντας την εικόνα μέσα μας, αλλάζουμε και την πραγματικότητα γύρω μας. Ξέρεις τι θέλω να δούμε? Στις συνεδρίες, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, με τις γυναίκες ή με τους άντρες? Γιατί ήθιστε να ακούμε ότι όταν ο άντρας ακολουθεί πολύ έντονα τα χνάρια της μαμάς του, η οικογένειά του και η γυναίκα του έρχονται εύκολα σε δεύτερο πλάνο. Η αλήθεια είναι ότι επί της ουσίας κάνουμε σχέση με τη μαμά και με τον μπαμπά. Η γυναίκα ψάχνει τον μπαμπά στα μάτια του άντρα της και ο άντρας ψάχνει τη μητέρα στα μάτια της γυναίκας. Όμως, ο κάθε γονέας έχει και το σύν και το πλήν του. Επομένως, αν εμείς βγάλουμε στην επιφάνεια και προβάλλουμε μόνο τα θετικά μας στοιχεία, μπορεί να πετύχουμε μια αρμονική σχέση. Δεν έχει σημασία αν είναι άντρας ή αν είναι γυναίκα. Όλοι μπορούμε να έχουμε επιτυχημένη σχέση. Φύγαμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Για το πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της μαίας πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την κοίηση, μας μιλούν οι μαίες Βαρβάρα Σταμούλη και Αλίκη Μουρίκη.
Τι είναι η ΜΕΑ και ποια είναι τα καθήκοντά της? Η μευτική είναι ένα αρχαίο επάγγελμα, το οποίο γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Μαΐου, αναγνωρίζοντας το πολύτιμο και πολύπλευρο έργο που προσφέρουν οι ΜΕΑ στις γυναίκες, στην οικογένεια και στην κοινωνία. Αντιπροσωπεύει μια γυναίκα με έντονη προσωπικότητα, δραστήρια, αποφασιστική, που την πλημμυρίζουν όμως ευαισθησίες και ο σκοπός της είναι να ενδυναμώνει γυναίκες αλλά και όλη την οικογένεια φυσικά, να υποστηρίζει, να συμβουλεύει, να φροντίζει, μα πάνω απ' όλα η ΜΕΑ, ειδικά καταρτισμένη, να συντροφεύει τη γυναίκα κατά όλη τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού που είναι η εγκυμοσύνη, μέχρι να έρθει η στιγμή ώστε να εκτελέσει και να υλοποιήσει το έργο της με μία λέξη. Αλλά με τεράστια σημασία, ΜΕΑ ίσον ζωή. Παρέχουν οδηγίες για οικογενειακό προγραμματισμό και δίνουν τα κατάλληλα προγράμματα προετοιμασίας για τις οικογένειες. Βοηθούν στην κλινική παρακολούθηση της εγγύου, παρέχουν οδηγίες για τις εξετάσεις, οφείλουν να παρακολουθήσουν το έμβριο με τα κατάλληλα κλινικά και τεχνικά μέσα, εκτελούν το φυσιολογικό τοκετό, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι και να είναι πάντα εκεί στην επίτοκο. Αναγνωρίζουν τα προειδοποιητικά σημάδια, τα οποία είτε είναι παθολογικά είτε είναι φυσιολογικά. Είτε είναι της επιτόκου είτε είναι του εμβρίου. Θα φροντίσει, θα εξετάσει το έμβριο μετά τον τοκετό και κατά τη διάρκεια της λοχείας θα φροντίσει και για την υγεία της μητέρας και για το έμβριο. Θα βοηθήσει στη βέλτιστη εξέλιξη του νεογέννητου και θα προάγει το μητρικό θυλασμό. Πάρα πολύ σημαντικό. Πώς μπορεί η ΜΕΑ να προετοιμάσει ένα ζευγάρι για γονικότητα? Οι ΜΕΕΣ αλλά και οι ΜΕΕΦΤΕΣ ασκούν σημαντικό έργο φροντίζοντας τη γενικότερη υγεία της γυναίκας, ενημερώνοντας για τον προληπτικό γυναικολογικό έλεγχο, καθώς και παρέχοντας συμβουλές για την αντισύλληψη, τον οικογενειακό προγραμματισμό αλλά και την προετοιμασία του ζευγαριού για να γίνουν γονείς. Βαρβάρα, ποιος ο ρόλος της ΜΕΑ στον τοκετό αλλά και αργότερα για την εξέλιξη της σχέσης μητέρας-μωρού-πατέρα? Η ΜΕΑ παραμένει δίπλα στη μητέρα και τον νεογνώ μετά τον τοκετό, φροντίζει να εξασφαλίσει κατάλληλες συνθήκες για το θυλασμό και ενισχύει το δεσμό bonding. Η ΜΕΑ είναι αυτή που θα βοηθήσει αργότερα τη μητέρα όχι μόνο στο θυλασμό, αλλά και στην περιποίηση του νεογνού, ώστε να είναι έτοιμη να μπορέσει να φροντίσει το μωρό και στο σπίτι. Η ΜΕΑ βέβαια θα έχει επισκέψεις κατά τη διάρκεια της λοχείας στο σπίτι, θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του ισχυρού οικογενειακού δεσμού μεταξύ μητέρας, νεογνού και πατέρα, καθώς και θα τους μάθει με τις γνώσεις της πώς θα μεγαλώσουν ένα υγιές μωράκι. Πώς αναλάβουν ένα σπουδαίο ρόλο γονεϊκότητας. Θα φροντίσει να τους αναδείξει ως σύνολο, ως δεσμός. Birth training, sleep training. Τι σημαίνουν με βάση το επάγγελμα της ΜΕΑΣ? Το birth training αφορά τη διαδικασία κατά την οποία η ΜΕΑ κάνει πράξη όλα όσα έχει προαναφέρει στους γονείς και βρίσκεται δίπλα τους, ώστε να τους εφαρμόσει και να τους εκπαιδεύσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η ΜΕΑ θα δώσει τις καλύτερες πληροφορίες που αφορά το μωρό, τη διατροφή του μωρού, το μπανάκι του μωρού και πώς να κάνει ένα μασάζ και να περιποιηθεί τον ομφαλό, τα ματάκια, τη μητούλα, τα αυτάκια και το άλαγμα της πάνας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μάθουν οι γονείς όσον αφορά τον ύπνο του μωρού, το οποίο και θα εξελιχθεί αργότερα. Το sleep training αφορά τη διαδικασία κατά την οποία το βρέφος καλείται να εκπαιδευτεί από την πρώτη στιγμή και όλες τις γέννησής του σε μια συγκεκριμένη ρουτίνα ύπνου. Σκοπός αυτής της μεθόδου είναι το βρέφος σταδιακά να κοιμηθεί όλη τη νύχτα χωρίς τη βοήθειά μας. Η μέθοδος καθώς και η αποτελεσματικότητα του sleep training καθορίζεται από την εμπειρία της ΜΕΑΣ, η οποία είναι αυστηρά εξειδικευμένη στο αντικείμενό της, ώστε να γνωρίζει τι πρέπει να κάνει με το νέο μέλος της οικογένειας και ενώ το κάθε μωρό, το κάθε βρέφος, αν θέλετε, είναι ξεχωριστό, η διαδικασία, οι ώρες και το πρόγραμμα είναι πάντα το ίδιο και αυτό φαίνεται από την ομαλή ανάπτυξη του βρέφους όσο περνούν οι μέρες, ακόμα και οι μήνες. Για ποιο λόγο είναι σημαντική η ΜΕΑ πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την κοίηση και πόσο σημαντική είναι για τη ζωή όλων μας? Σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου, η ΜΕΑ είναι independent practitioner, ανεξάρτητη επιστήμονας που μπορεί να διεκπαιρεώσει μόνη της έναν τοκετό. Η αποστολή της ΜΕΑΣ ξεκινά από τη στιγμή που μια γυναίκα μαθαίνει ότι έχει θετικό τεστ εγκυμοσύνης. Η ΜΕΑ πρέπει να είναι ικανή και υπεύθυνη απέναντι στην έγκυο γυναίκα, το παιδί, το σύντροφο, την οικογένεια. Έτσι βοηθάει τη γυναίκα να πάρει τη δύναμη της γέννησης στα χέρια της. Την ενθαρρύνει να επικοινωνεί με το παιδί της πολύ πριν τη γέννησή του. Τη βοηθάει να θυλάσει το παιδί της, να αφήσει ελεύθερα τα συναισθήματά της, να πλημμυρίσουν το παιδί της με γνώση αλλά κυρίως με αγάπη. Την βοηθάει ουσιαστικά να είναι κοντά στο παιδί της. Η ΜΕΑ θα ενημερώσει για τα σημεία έναρξης του τοκετού, τη διαδικασία εισαγωγής στο μευτήριο και τα στάδια του τοκετού, τον χρόνο που θα χρειαστεί, με τον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθεί ο τοκετός. Η ΜΕΑ θα συμβουλεύσει την έγκυο για τις τάσεις που μπορεί να πάρει κατά τον τοκετό ώστε να ανακουφιστεί από τον πόνο και να βοηθήσει η ίδια στην εξέλιξη του τοκετού. Τη συμβουλεύει, τη συντροφεύει μαζί με τον σύντροφό της, που είναι επίσης πολύ σημαντικό πρόσωπο, και δείχνει στην έγκυο ασκήσεις οι οποίες θα προετοιμάσουν το σώμα της κατά τον τοκετό. Της δείχνει, που είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, τους τρόπους που θα μπορέσει να αναπνεύσει ώστε να μπορέσει να έχει τις κατάλληλες τεχνικές χαλάρωσης, μεθόδους ανακούφισης από τον πόνο, ώστε ο τοκετός να είναι ανώδυνος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε εδώ ότι σύμφωνα με μια πρόσφατη μετανάλυση που έγινε, βρέθηκε ότι η φροντίδα από τη ΜΕΑ έχει μειώσει κατά πολύ τις κεσαρικές τομές,
Έχει αυξήσει πάρα πολύ το ποσοστό του μητρικού θηλιασμού και έχουν βρεθεί πολλές γυναίκες πλέον περισσότερο ικανοποιημένες από αυτή την εμπειρία. Η νέα γεννάει, κρατάει στα χέρια της τη δύναμη και την αυθεντία. Ο κόσμος χρειάζεται τις ΜΕΣ τώρα περισσότερο από ποτέ. Και περισσότερες πληροφορίες στο site www.alicehelps.gr. Βαγγελιό, είσαι μία νέα κοπέλα, πρόσφατα έγινες και μανούλα και θα ήθελα να μου μιλήσεις για την εμπειρία σου και πόσο σε βοήθησε η ΜΕΑ σε όλη αυτή τη διαδικασία και πριν το τοκετό και κατά τη διάρκεια αλλά και μετά. Όπως είπατε, επειδή είμαι μία νέα μανούλα, το ξεκίνημα και όταν έμαθα ότι περιμένω ένα παιδάκι ήταν πολύ πρωτόγνωρο για μένα, οπότε δεν ήξερα τι θα συμβεί. Και ο ρόλος της ΜΕΑ ήταν τόσο σημαντικός, διότι με βοήθησε με τις γνώσεις της να με καθησυχάσει, λέγοντάς μου τι θα γίνει, πώς θα γίνει, τι περιμένουμε. Οπότε πέρασε όλο αυτό το διάστημα της εγκυμοσύνης πάρα πολύ ομαλά, γιατί είχα έναν άνθρωπο ξέροντας δίπλα μου ότι θα με βοηθήσει. Mm-hmm. Μετά στον τοκετό επίσης ήταν πολύ σημαντικός ο ρόλος και κατά τη διάρκεια του τοκετού, γιατί πάλι έχεις έναν άνθρωπο συνέχεια δίπλα σου να σου λέει ότι όλα πάνε καλά. Σαν νέα μαμά δεν ξέρεις πώς πρέπει να κάτσεις το παιδί στο στήθος, να το θυλάσεις σωστά, τους χρόνους, τα πάντα. Οπότε πάλι έχεις εκεί έναν άνθρωπο τιμέα σίγουρα, να σου πει τον τρόπο που θα γίνει σωστά, το πρώτο ντουμπανάκι. Και εγώ με τη σειρά μου θα πρότεινα σε όλες τις νέες μανούλες σίγουρα να έχουν μία ΜΕΑ μαζί τους, γιατί τους βοηθάει στη μετέπειτα ζωή και του μωρού. Η Ελίνα Τσαντίκου, σύμβουλος υγείας και ευεξίας, μιλάει στη Κατερίνα Αγγέλου για μυστικά ομορφιάς, όταν δεν παραδίδουμε τα όπλα στη μάχη με τον χρόνο. Σώμα όμορφο, με ωραίες αναλογίες, είναι αυτό που ζητάμε όλοι σε κάθε φύλο και κάθε ηλικία. Για να δούμε όμως και ποιο είναι το αλφαβητάρι που θα μας καθοδηγήσει σε αυτό το τομέα, έχουμε κοντά μας την ειδικό, Ελίνα Τσαντίκου. Καλησπέρα. Ζούμε, κυρία Αγγέλου, στην εποχή της εικόνας και η βελτίωσή της μπορεί πραγματικά να έχει θετική επίδραση. Η προσδοκία όμως αυτή η εικόνα να μπορέσει να αλλάξει τα πάντα δεν είναι ρεαλιστική. Η τάση η οποία επικρατεί είναι αυτό που ονομάζουμε ποιοτική γύρανση. Άντρες και γυναίκες επιθυμούμε να διατηρούμε μια αξιοπρεπή και υγιή εμφάνιση καθώς μεγαλώνουμε και δεν παραδίδουμε τα όπλα μας στη μάχη με το χρόνο. Έτσι, προκειμένου να έχουμε πετύχει το στόχο μας, παράλληλα με το καθημερινή γυμναστική διατροφή και άσκηση, στρεφόμαστε πολλές φορές και σε επεμβάσεις της λεγόμενης αισθητικής πλαστικής χειρουργικής. Αλλά δυστυχώς, κύριε Αγγέλου, χωρίς τους συνδυασμούς που είχαμε παλαιότερα. Μεγάλη μου λοιπόν χαρά σήμερα να συζητήσουμε πώς οι πλαστικές αυτές επεμβάσεις αφήνουν το αποτύπωμά τους στη σωματική μας υγεία και στην ευεξία μας. Η προσωπική σας εκτίμηση ποια είναι? Η προσωπική μου εκτίμηση, κυρία Αγγέλου, είναι ότι η πλαστική χειρουργική δεν είναι το μαγικό τζίνι που μπορεί να εκπληρώσει τις επιθυμίες μας για ένα σώμα καλλιγραμμό. Η άσκηση αφενός είναι η πιο προηγμένη τεχνική λιποαναρρόφησης και λιπογλυπτικής και αφετέρου μπορεί να αποτελέσει πραγματικά ένα πολύ οικονομικό lifting. Σημαντικό όφελος, το οποίο προκύπτει ως αποτέλεσμα της καθημερινής γυμναστικής και άσκησης, είναι η διατήρηση μιας νεανικής όψης δέρμα και της ομορφιάς μας. Για το δρόμο της μήλευσης του σώματος, είναι προτιμότερο λοιπόν να επιλέξουμε το κομμάτι της άσκησης ή το κομμάτι της πλαστικής χειρουργικής ή και τα δύο? Όσο δύσκολο και αν είναι να απαντηθεί το ερώτημα αυτό, κυρία Αγγέλου, άλλο τόσο προβληματίζει και απασχολεί μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων σήμερα. Πολλοί άνθρωποι πραγματικά καταφέρνουν μέσω καθημερινής γυμναστικής και άσκησης και διατροφής να πετύχουν αυτό που θέλουν, το αποτέλεσμα για ένα ωραίο και καλλίγραμμο σώμα. Άλλοι πάλι δεν το καταφέρνουν. Ποιος είναι ο λόγος? Θεωρώ ότι πιο πολλοί από εμάς, κυρία Αγγέλου, επιθυμούμε πάντα να λάβουμε αυτό που θέλουμε ως αποτέλεσμα, αλλά με τη λιγότερη αντίσταση και δυσκολία που μπορούμε. Θέλω να ακούσω την άποψή σας πάνω σε αυτό, κυρία Τσαντίκου.
Μετά από πολλά χρόνια έρευνας, πρακτικής εξάσκησης και μελέτης διαφόρων τάσεων γυμναστικής, προτείνω ανεπιφύλακτα, κυρία Αγγέλου, τη μέθοδο της λεγόμενης καρδιοπροπόνησης. Πρόκειται για μια μέθοδο προπόνησης χαμηλής έως υψηλής έντασης. Αποτελεί το ακρονίμιο της καρδιαγγειακής άσκησης, που σε συνδυασμό με την, προπόνηση μυϊκής οικοδόμησης με βάρη και αντιστάσεις, προκύπτει πραγματικά ένα θαυμάσιο αποτέλεσμα σμήλευσης και μυϊκής διάπλασης. Επίσης, πολύ σημαντικό ότι πετυχαίνουμε αναζωογόνηση του οργανισμού μας και πετυχαίνουμε και ανανέωση στο δέρμα μας από τοξίνες του δέρματός μας, διότι με την αυξημένη ροή του αίματος, τη γνωστή σε όλους υπερεμία, τι κάνουμε στα κύτταρά μας? Τα θρέφουμε με οξυγόνο βιταμίνες, οπότε πετυχαίνουμε και τη λεγόμενη αντιοξείδωση. Εγώ πάλι δεν πιστεύω ότι η πλαστική χειρουργική είναι αυτή που θα μας λύσει τα προβλήματα. Ούτε ολόκληροι μπορούμε να χειρουργηθούμε, ούτε μπορούμε να μπούμε σε μία διαδικασία του μόνιμου χειρουργείου. Νομίζω ότι και τα δύο μαζί, αλλά με το βάρος στην άσκηση, θα μπορέσουμε να φέρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Θέλω και εδώ να ακούσω τη δική σας γνώμη. Το βέβαιο είναι ότι δεν γίνεται να φαντασιωνόμαστε το σώμα ενός υπερήρωα, ενός Έλληνα θεού ή ενός επαγγελματία αθλητή, εάν δεν δουλέψουμε γι' αυτό. Και μια προσωπική μου εκτίμηση, κυρία Αγγέλου, είναι ότι το να μεγαλώνουμε και όσο περνάει ο χρόνος είναι κάτι πολύ όμορφο. Η κάθε ρητίδα μας σημαίνει πολλά, θυμίζει πολλά και σίγουρα αρνείται να σβήσει το παρελθόν μας. Υπέροχα φορέματα με κρόσια και παγέτες σε καταπληκτικά εφάσματα και χρώματα μας παρουσιάζει η σχεδιάστρια Έλενα Κυρίτση για τις βραδινές εορταστικές μας εμφανίσεις. Έλενα, θα ήθελα να μιλήσουμε για τη νέα σου κολεξιόν που είναι για ακόμα μια φορά υπέροχη, είναι καταπληκτικά όλα τα φορέματα. Τι κομμάτια περιλαμβάνει, σε ποια χρωματική παλέτα κινείσαι φέτος και ποια είναι τα υφάσματα που έχεις αξιοποιήσει? Γεια σου, παιδί μου. Σε ευχαριστώ που ξαναήρθες κοντά μας. Πριν από μία εβδομάδα έκανα μία επίδειξη. Στο Κολέγιο Αθηνών έγινε. Ήταν ένα φιλανθρωπικό μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας με σκοπό να μαζέψουμε χρήματα για τα γυναικόπαιδα που ζουν εδώ και υποφέρουν, βεβαίως. Φέρανε και τη Ρουσλάνα τραγουδίστρια, ένα μεγάλο event. Σαν μια μεγάλη γιορτή έγινε βασικά και εκεί έδειξα και αρκετά ρούχα μου. Φέτος κινήθηκα έτσι σε λίγο πιο extreme ρούχα και ιδέες. Χρησιμοποίησα πολλά φτερά, πολλά κρόσια, καλή ώρα σαν το φόρεμα που φοράς και εσύ. Και στα χρώματα κινήθηκα στο φούξια που είναι πολύ μόδα, το διαχρονικό μαύρο και βεβαίως αρκετό πράσινο και χρυσό. Σαν το χρυσό που φοράω εγώ, με λάμψη, με αρκετές παγέτες, γιατί θέλουμε να είμαστε πολύ λαμπερές φέτος τα Χριστούγεννα. Και νομίζω εντυπωσιάσαμε. Τι θα μας πρότεινες για τις εορταστικές εκδηλώσεις που θα παραβρεθούμε αυτές τις ημέρες? Τι να φορέσουμε? Φέτος τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά θα είμαστε πολύ λαμπερές. Θέλουμε να ξεχωρίζουμε. Όλα τα φορέματα σχεδόν είναι γεμάτα πέτρες, παγέτες, είναι super super shiny. Το ατελιέ μας είναι στο νέο ψυχικό, Λεωφόρο Δημοκρατίας 10, και θα ήθελα να δώσω ένα δωράκι, μια που είσαι και εσύ εδώ. Όποιες κυρίες έρθουν και πούνε το όνομα της εκπομπής, θα έχουν μία έκπτωση
25% σε οτιδήποτε ψωνίσουν, είτε είναι νηφικό ή φόρεμα ή παπούτσια, κοσμήματα, αξεσουάρ, τσάντες, τα πάντα θα έχουν μια έκπτωση από σένα. Σε ευχαριστούμε πολύ, είναι μια πολύ όμορφη κίνηση από την Έλενα Κυρίτση για εμένα και για τις τηλεθεάτρες που μας παρακολουθούν. Και να ευχηθώ καλές γιορτές, χρόνια πολλά, υγεία, αγάπη και ευτυχία σε όλο τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Καλές γιορτές! Συνάντησα τον Γιάννη Βασιλιάδη, ιδιοκτήτη της εταιρείας Σκιάνα, σε ένα από τα σεμινάρια που παρουσιάζουν σε ολόκληρη την Ελλάδα και μας μίλησε για την εταιρεία του και για τα καταπληκτικά προϊόντα τους. Κύριε Βασιλιάδη, θα ήθελα να μου μιλήσετε για την φιλοσοφία των προϊόντων Κιάνα. Η φιλοσοφία των προϊόντων Κιάνα βασίζεται σε ένα μότο που έχουμε βγάλει. Είναι ότι η ομορφιά έρχεται μέσα από την υγεία. Είναι αυτό που μας χαρακτηρίζει και θέλουμε να περάσουμε σε όλους τους συνεργάτες μας. Τα προϊόντα Κιάνα, όπως γνωρίζετε, απευθύνονται στους επαγγελματίες κομμωτές, οι οποίοι φυσικά τα χρησιμοποιούν σε όλο τον κόσμο. Στις γυναίκες ως επιτοπλίστων. Εκεί λοιπόν εμείς θέλουμε να δώσουμε στους κομμωτές αλλά και στις γυναίκες που χρησιμοποιούν τα προϊόντα, την ομορφιά που έρχεται μέσα από την υγεία, όπως είπα. Δηλαδή τα λαμπερά, τα γυαλιστερά, τα όμορφα, τα μαλλιά με κίνηση, όπως έχουμε όταν είμαστε στη μικρή ηλικία, μεγαλώνοντας. Άρα τα προϊόντα μας έχουν τέτοια συστατικά που είναι φιλικά προς τον άνθρωπο και την τρίχα. Τι παρουσιάζει η Κιάνα στα σεμινάρια που πραγματοποιούνται σε ολόκληρη την Ελλάδα? Η Κιάνα θέλει να δώσει στον κομμωτή την επιμόρφωση για τη χρήση των προϊόντων, αλλά και γενικότερα να τους δώσει ιδέες για τις νέες τάσεις της μόδας, τις νέες τάσεις των κουρεμάτων και των χτενισμάτων. Έτσι έχει θεσμοθετήσει κάποια σεμινάρια σε όλη την Ελλάδα και κατά τόπους, αλλά και στην Αθήνα όπως είναι σήμερα για παράδειγμα, και να τους δίνουμε την ευκαιρία να μαθαίνουν για τις νέες τάσεις της μόδας και να τις πηγαίνουν στα μαγαζιά τους για να είναι ακόμα καλύτεροι. Ποια είναι τα πλάνα και οι στόχοι της εταιρείας για το 2023? Οι στόχοι και τα πλάνα του 2023 είναι η εταιρεία να διεισδύσει ακόμα περισσότερο στην ελληνική αλλά και στην αγορά του εξωτερικού. Τα 16 χρόνια κάναμε μια πολύ μεγάλη υποδομή σε προϊόντα, σε τεχνογνωσία, σε επιμόρφωση, σε όλα αυτά. Τώρα, το 2023, θέλουμε ακόμα περισσότερο να αναπτυχθούμε στην ελληνική αγορά με τα σεμινάρια που θα κάνουμε κάθε μήνα, σε κάθε πόλη, σε κάθε περιοχή, για να γνωρίσουν όλοι οι κομμωτές τα αξιόπιστα προϊόντα Κιάνα. Για περισσότερες πληροφορίες, όποιος ενδιαφέρεται και θέλει να δει την εταιρεία από κοντά, μπορεί να μπει στο site και στα διάφορα social media που η εταιρεία έχει και χρησιμοποιεί και στα e-shop τα συνεργαζόμενα φυσικά και μπορεί να δει, να αναγνωρίσει και ακόμα και να προμηθευτεί τα προϊόντα Κιάνα. Το site είναι www.kiana.gr και οτιδήποτε στα social media με το Κιάνα μπορείτε να το βρείτε. Γεωργία, γνωρίζω πως χρησιμοποιείς χρόνια τα προϊόντα Κιάνα. Πες μου γιατί. Εγώ προετών είχα για πάρα πολλά χρόνια φούξια μαλλιά. Τα κανονικά μου όχι αυτά, γιατί αυτά είναι πλην ευάλαια, είναι το σημερινό look μόνο. Τα κανονικά μου λοιπόν ήταν σε χρώμα φούξια. Όταν αποφάσισα να το αλλάξω και να το φέρω σε μια κανονική απόχρωση καστανή, καταλαβαίνεις ότι για να γίνει αυτή η διαφορά έγινε λίγο χαμούλης στο μαλλί, μείναμε με τριάμεση τρίχες περίπου και τότε ήρθαν τα μαγικά προϊόντα της Κιάνα. Είχα δοκιμάσει διάφορα πράγματα, μπλουζόμουν, προσπαθούσα και αυτά. Και ξεκίνησα και χρησιμοποιούσα τα προϊόντα αυτά. Και αποκτήσαμε μαλλί. Μη το δείξω τώρα. Είναι ένα υπέροχο γκρι γεροντί άβαφο. Μέχρι εδώ, πλούσιο. Και λατρεύω μάσκα. Όλα, αλλά τα αγαπημένα μου είναι μάσκα και το λαδάκι. Το λαδάκι αυτό το υπέροχο που είναι. Έχει αυτή την τέλεια μυρωδιά και κοιμάσαι και σου έρχεται μαζί με το. Και ενυδάτωση και προστασία και μυρωδιά. Επιτέλους έχουμε μαλλί.
Περάσανε 2-3 χρόνια, αλλά Κιάννα. Αγαπώ. Φατιμά, θα ήθελα να μου μιλήσεις, να μας πεις κάποια πράγματα για το σημερινό σεμινάριο της Κιάννα και για τα προϊόντα που χρησιμοποίησες. Σήμερα παρουσίασα χτενίσματα για τα Χριστούγεννα, για τις γιορτές. Χρησιμοποίησα τα προϊόντα τη LAC Power και για το τελείωμα τη LAC Quen. Επίσης, για τη ρίζα έχω χρησιμοποιήσει τον Dust που έχει υπέροχο κράτημα και απορροφά και την υγρασία και είναι πάρα πολύ καλό να το χρησιμοποιήσουμε και γενικά όταν έχει βροχές, βροχερές μέρες, όμως και το καλοκαίρι που έχει, υδρώνουμε κιόλας. Ποια είναι η γνώμη σου για τα προϊόντα Κιάννα? Όλα τα προϊόντα της Κιάννα είναι φυτικά, με βολεύουν πάρα πολύ. Δεν κάνω ζημιά στα μαλλιά και η κερατίνη είναι φανταστική για μένα, παρένθεση. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από τα προϊόντα της Κιάννα. «Ελλάδος Μοντέλα» είναι ο τίτλος του βιβλίου που παρουσίασε ο Γιώργος Κουτούλιας σε μια υπέροχη βραδιά με πολλούς εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του modeling και όχι μόνο. Άντζελα, θέλω να μου μιλήσεις λίγο για τη σχέση σου με τον Γιώργο. Πώς γνωριστήκατε και πώς βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή στο εξώφυλλο του βιβλίου του? Η ιστορία μου με τον Γιώργο ξεκινάει πάρα πολλά χρόνια πριν, διότι είναι ο άνθρωπος που με ανακάλυψε. Αλήθεια. Οπότε είναι ο άνθρωπος που πραγματικά βρέθηκε στο διάβασμο και που έπεισε τη μαμά μου και τον μπαμπά μου να ξεκινήσω τη δουλειά αυτή. Εγώ ήμουν κάθετη ότι δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να κάνω κάτι τέτοιο, διότι η βλέψη μου ήταν να γίνω αεροσυνοδός, λόγω και του πατέρα μου που δούλευε στην Ολυμπιακή. Αλλά τελικά τα πράγματα ήρθαν τελείως διαφορετικά, διότι ξεκίνησα με το Τσάο Αντένα που ήταν δουλειά του Γιώργου και στην πορεία ήρθαν πάρα πολλά πράγματα τα οποία στην ουσία ήταν αλυσιδωτά και με κάνανε αυτό που είμαι σήμερα, δηλαδή μία δουλειά μετά την άλλη. Όμως, χρωστάω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Γιώργο, διότι μου έδειξε πολλά πράγματα του επαγγελματισμού. Ήταν και συμβουλάτορ ακόμα για την εποχή που δεν δούλευα για εκείνον και θεωρώ ότι είναι και φίλος, γιατί στην ουσία μεγαλώσαμε και μαζί. Δεν μπορώ να φανταστώ το modeling χωρίς τον Γιώργο, αλλά από εκεί και πέρα θεωρώ ότι είναι σημαντικό ένας άνθρωπος που είναι μέσα στο χώρο αυτόν και τα βλέπει κατηδίαν να μπορεί να βάζει το λιθαράκι του ακόμα και όταν αυτό είναι ένα βιβλίο. Κυρία Καραβερβέρη, θα ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας για τον Γιώργο Κουτούλια που είστε και φίλοι όπως γνωρίζω και βέβαια και για το βιβλίο που έχει γράψει. Το γνωρίζω προσωπικά, είμαστε φίλοι πάρα πολλά χρόνια και συνεργάτες επίσης. Είναι από τους ανθρώπους ο οποίος στα μεγάλα σοου είναι δίπλα μας, μας βοηθάει. Έχει μια απίστευτη τεχνογνωσία, είναι ένας άνθρωπος που μας καθησυχάζει γενικά από το άγχος, έχει φοβερά μοντέλα, γενικά πολύ καλή οργάνωση και εγώ τον ευχαριστώ προσωπικά για όλα αυτά τα χρόνια που ήταν δίπλα μου, όλα αυτά τα χρόνια που με στήριξε σε όλα αυτά τα βήματα που έχω κάνει στην εβδομάδα μόδας και γενικά με τις πασαρέλες, μέσα στο ατελιέ μου που κάνω διάφορα έτσι event. Είναι ένας εκπληκτικός άνθρωπος, τον αγαπώ πολύ, χαίρομαι για το βιβλίο του, να είναι πάντα καλά, όπως είπε, να συναντηθούμε και την επόμενη δεκαετία, να είμαστε όλοι καλά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, στα τόσα χρόνια της μόδας έπρεπε να γίνει ένα αξιόλογο λεύκωμα και είμαστε εδώ πέρα για να τον τιμήσουμε, για να γιορτάσουμε αυτό το πολύ ωραίο βιβλίο. Ευχόμαστε καλή πορεία στο βιβλίο του Γιώργου, είναι εξαιρετικός άνθρωπος και του ευχόμαστε καλύτερα και καλή χρονιά.
Είναι μια εξαιρετική προσπάθεια που κάνει ο Γιώργος Κουντούλιας εδώ και τόσα πολλά χρόνια. Εμείς είμαστε πάντα κοντά του, εδώ και χρόνια με τα παγκόσμια καλεστία του Miss Tourismos. Και είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να βρεθούμε με όλους από τα παλιά μέχρι και σήμερα. Τα πολύ παλιά. Τα πολύ παλιά. Το ξέρω, ήμουν 9 για γέρασα που λέμε. Ήμουν μικρό κορίτσι. Είσαι 9 και μένεις 9. Ναι, έμενε 9. Ευτυχώς έχω πολύ φως απέναντί μου, οπότε ναι. Το ξέρω από μικρό κοριτσάκι. Είχαμε κοινή πορεία μέχρι κάποια στιγμή που εγώ μετά ασχολήθηκα με το τραγούδι και το θέατρο. Τον αγαπώ πάντα. Ήταν πολύ ωραία η πρωτοβουλία αυτή με το βιβλίο. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Ναι. Και έβαλε μέσα τόσες δεκαετίες. Και θα αφήσει μια σφραγή, δεν νομίζω. Μα μ' άρεσε πάρα πολύ η ιδέα αυτή. Νομίζω χρειαζόταν ένα τέτοιο. Ναι. Ελλάδας Μοντέλα, μίλησε μας Γιώργο για το βιβλίο σου που παρουσιάζει σήμερα σε μια πολύ πολύ όμορφη βραδιά. Η ιδέα γεννήθηκε πριν 5 χρόνια, ήμουν στο Μαϊάμι σε ένα επαγγελματικό ταξίδι. Μία ατζέντησα εκεί ενός μεγάλου πρακτορείου μοντέλων μου είπε γιατί δεν το γράφεις και εσύ στην Ελλάδα. Εσύ είσαι ένα όνομα, μια ιστορία στο χώρο, 10 χρόνια σαν μοντέλο, 25 σαν μάνατζερ, 35 χρόνια στην ουσία. Πραγματικά είναι μια καταγραφή του ελληνικού μόντελινγκ, όλες οι Ελληνίδες και οι Έλληνες μοντέλα που πέρασαν από το χώρο, που πέρασαν βέβαια με μια διάρκεια και ένα επαγγελματισμό και μια συνέχεια. Όχι κάνω μια φωτογράφηση για μια βιοτεχνία και χάνομαι. Όλοι αυτοί είναι μέσα στο βιβλίο, άντρες, γυναίκες. Το βιβλίο γράφεται 3-4 χρόνια τώρα, με εκατοντάδες φωτό. Φυσικά για όλες τις φωτό που είναι δημοσιευμένες έχω έρθει σε επαφή προσωπικά με έναν προς έναν και μία προς μία. Και από τα μοντέλα και από τους φωτογράφους, γιατί πρέπει να πάρουμε και την άδεια των φωτογράφων γι' αυτό. Έτσι λένε οι νομικοί μας και έτσι έγινε. Σήμερα είμαστε στο Πασαζί, είναι 29 Νοεμβρίου 2022. Είμαι πολύ συγκινημένος και πολύ χαρούμενος. Είναι εδώ πάρα πολλοί φίλοι. Δεν είναι εδώ κάποιοι και κάποιες που θα ήθελα να είναι, που από μένα έχουν γίνει διάσημες, έχουν φάει ψωμί, έχουν γίνει αναγνωρίσιμες και αναγνωρίσιμοι, όμως εγώ τους αγαπώ και τους ευχαριστώ από την καρδιά μου και εύχομαι σε όλους καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Είναι εδώ σήμερα μια σύνθεση από ηλικίες. Έχουμε παλιές μοντέλες που είναι σήμερα 50, 55, 40, 30 και βέβαια νέα φρέσκα νεαρά κορίτσια που είναι η κομμάτι της δουλειάς μας αυτό, πάντα να ανακαλύπτουμε καινούργια πρόσωπα, 17, 18, 19, 20, 22. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος, θα σας αποχαιρετήσω, θα ευχηθώ να απολαύσετε την κάθε στιγμή της προετοιμασίας όσο πλησιάζουμε στις γιορτές, να έχετε όλη την υγεία σας και να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Φιλιά πολλά! Θα τη βιβλία είσαι έτοιμη? Εγώ είμαι έτοιμη, εσύ είσαι έτοιμος? Έτοιμη όλοι! Όλοι είμαστε έτοιμοι! Για το γύρισμα! Για να αρχίσουμε να μετράμε αντίστροφα μέχρι τις γιορτές! Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο το φόρεμά μου από την Εύρη, την Τόκη. Περίμενε. Και τώρα αρχίζουμε και προετοιμαζόμαστε για τις γιορτές. Φέτος θα είναι και όλα φυσιολογικά. Να είμαστε με τα αγαπημένα μας πρόσωπα, με τους φίλους μας, με τις παρέες μας, να περάσουμε ωραία.